Λοιπόν, καταρχάς το σχολείο είναι ωραίο όταν ξεκινάς, γιατί έχει περάσει το καλοκαίρι, έχεις λίγο διάθεση και πηγαίνεις. Όμως, όταν το κάνεις 5 ημέρες τη βδομάδα συνεχόμενες και έχεις 2 ημέρες διάλειμμα, αν εξαιρέσουμε και κάποιες αργίες, από ένα σημείο και μετά πλήττεις, δεν θέλεις να διαβάσεις και αρκετές φορές υιοθετείς επαναστατικές τάσεις απέναντι σε αυτά. Κρατάει μεγάλο πένθος στον αδικοχαμένο αδερφό της. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει όταν ολόκληρο το βέλος του έρωτα σκοτώσει το κοπάδι όλων των άλλων αισθημάτων που ζουν μέσα της. Πες μου γιατί δεν το βγεις. Ανώτερη από το ερμηνεία που θέλει. Να σου πάλι με καλά. Είμαι άνθρωπος. Μα τόσο γρήγορα κολλάει πια. Αυτή είναι η μεταδοτική αρρώστια. Στην πρόβα νιώθεις όμορφα, περνάς καλά, προετοιμάζεσαι. Δηλαδή, όλο το ταξίδι είναι ωραίο. Και στην ώρα της παράστασης, που είτε βγει καλή είτε δεν βγει καλή, έχεις νιώσει το συνέστημα μιας παράστασης, το πόσο ωραία περνάς. Και είναι από τις πιο ωραίες στιγμές που προσφέρει ένα project. Δεν λένε, θα προσπαθήσω να το περιγράψω. Λοιπόν, επιτρέπετε να τον χτυπάς τον άλλον, να τον πρόβεις, να πει μπροστά του. Α, δεν πει φτάσει εδώ, έφτασε. Δύο! Φτιάξαμε ραντάρ, ρομποτάκια μικρά και διάφορες άλλες κατασκευές οι οποίες είχαν να κάνουν με κυκλώματα και λαμπτήρες. Σε αυτές τις εργασίες μάθαμε να δουλεύουμε σε ομάδες καταρχήν, που είναι κάτι βασικό. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί συνεργάζεσαι με ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα το έκανες. Είτε γιατί δεν είστε φίλοι, είτε γιατί είστε τελείως διαφορετικοί. Μέσα στην τάξη, για παράδειγμα, όταν υπάρχει μονόλογος κατά κάποιο τρόπο από τον καθηγητή, οι μαθητές μπορεί να βαριούνται, αλλά όταν υπάρχει αμοιβαία συζήτηση, είναι πιο διασκεδαστικό και δεν είναι τόσο ανιαρό. Οι καθηγητές ήταν αρκετά συνεργάσιμοι και αυτό που μου άρεσε πιο πολύ ήταν ότι στη ρομποτική υπήρχε περισσότερο πρακτική παρά θεωρία. Δηλαδή, φτιάχναμε διάφορα κυκλώματα, ασχοληθήκαμε με ενδιαφέροντες εργασίες. Ο μαθητής γνωρίζει καλύτερα τον καθηγητή του και καταλαβαίνει αυτό, ότι ο καθηγητής δεν είναι το άτρωτο όν που θα μπει μέσα, δεν θα κάνει κανένα λάθος. Και φυσικά όλοι πρέπει να υπακούν σε αυτόν. Καταλαβαίνει ότι ο καθηγητής είναι και λίγο Γενικά κάναμε και άλλες δραστηριότητες όπως την ημέρα αθλητισμού και παίξαμε μπάσκετ και με τους καθηγητές. Οπότε υπήρχαν ωραίες δραστηριότητες μέσα στη χρονιά. Sorry, πάλι το κάνω. Βάτε, σκεφτείτε να πάτε με στην κίνηση, να υπάρχει ένα παιχνίδι, να πηγαίνει να πάρει το που κάνει και εσύ να το τραβάς πιο πέρα. Εντάξει. Πείτε την υγειά σας κάθε Όχι, να μέρα. μην το πιάνει. Κατάλαβες. Αυτό. Εγώ πριν πω στη σκηνή είχα πάρα πολύ άγχος. Το τι γινόταν πίσω από τη σκηνή ήταν απίστευτο. Ήταν όλοι πάρα πολύ αγχωμένοι. Δεν ξέρω κάποια άλλα παιδιά που είχαν παίξει και πέρσι. Φυσικά νομίζω όλοι ήμασταν αγχωμένοι. Και εντάξει, ήταν κάπως αγχωτικό. Η φλογέρα της φωνής σου είναι κοριτσίστικη. Κρυστάλλινη. Εσύ στο θέατρο θα έπαιζε άνετα ρόλο. Λοιπόν, Κρυστάλλινη, συγγνώμη. Οπότε ίσως το σχολείο να τα πιέζει λίγο περισσότερο με την προσευχή, με το μάθημα των θρησκευτικών και γενικά με τα στερεότυπα. Οι εξετάσεις είναι μια πηγή άγχους για πολλά παιδιά. Κάποιοι άλλοι το βλέπουν πιο χαλαρά. Γενικά, όσους μαθητές και αν ρωτήσεις, δεν θα δεις να σου απαντήσει κάποιος ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμος αυτός ο θεσμός.
αλλά γενικά θα προτιμούσα να μην υπήρχε πολλοί μαθητές. Σίγουρα αγχώνονται. Πιο πολύ νομίζω τους αγχώνει το γεγονός ότι κάποιος τους κρίνει, ένας καθηγητής ή ας πούμε ένα διαγώνισμα ή στο τέλος της χρονιάς με τις εξετάσεις. Και χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη χρησιμότητα σε αυτό. Είναι και αυτός ακόμα ένας λόγος για τον οποίο μου αρέσουν τα προγράμματα, το ότι ξεφεύγεις λίγο από το τυποποιημένο. Υπάρχει πολύ έντονη επαφή μεταξύ μας και επικοινωνούμε πολύ καλά, ενώ στην τάξη προσέχουμε στο μάθημα, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι το μάθημα δεν γίνεται με τρόπο που να προσεγγίζει τα παιδιά και γι' αυτό κιόλας οι περισσότεροι μαθητές δεν ενδιαφέρονται και δεν τους παρακινεί ο καθηγητής να τον ακούσουν και να ασχοληθούν γενικά με το μάθημα. Δεν μπορείς να παραμελείς πραγματικά τα πράγματα τα οποία σε κάνουν να ευχαριστιέσαι, να σου δίνει μια χαρά στη ζωή σου. Είμαστε πραγματικά μια ομάδα.